Οι δηλώσεις του Αυστριακού Καγκελάριου, του στυλ «Δεν έχουν ψωμί, ας φάνε πάντε σπάνι», αποδεικνύουν την αντιλαϊκότητα του ευρωπαϊκού πυλώνα των λαχίστων δικαιωμάτων, που κόβει από το φτωχό δίθεν για να βοηθήσει τον φτωχότερο. Στην Ελλάδα, τα κουπόνια φτώχεια για το σούπερ μάρκετ περιορίστηκαν πλέον στους πλημμυροπαθείς, που τους έπνιξε η πολιτική που αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες ως κόστος. Κόβεται και τα ψίχουλα που δίνατε στους εξαθλειωμένους, ενώ τα προβλήματα του λαού οξύνονται από τη στρατηγική θωράκιση τη καπιταλιστική κερδοφορία που εσεί ακολουθείτε. Καθήλωση των μισθών. Ευρωνοσιακέ οδηγίε για το ξεχαρβάλωμα του εργάσιμου χρόνου. Δουλειά ω 13 ώρε τη μέρα. Τεράστιε επιδοτήσει στου ομίλου τη πράσινη ψηφιακή μετάβαση που ανέβασαν τον πληθωρισμό, την ενεργειακή φτώχεια. Την αύξηση των επιτοκίων που πολλαπλασιάζει τι οφειλέ των λαϊκών οικοκυριών, του πληστηριασμού. Πριν ήταν οι ευάλωτοι, σήμερα οι άποροι. Όμω η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει. Οι όμιλοι μοιράζονται τα κέρδη και οι εργαζόμενοι μοιράζονται τη φτώχεια και την αβεβαιότητα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν έχουν επιλογή με οργανωμένο αγώνα να διεκδικήσουν τι σύγχρονε ανάγκε του σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μονοπόλια και το κράτο του.